Αποθεωτική υποδοχή επεφύλαξε το κοινό στη Μόνικα Μπελούτσι, η οποία το βράδυ της Τετάρτης βρέθηκε στον κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης για να παρακολουθήσει την προβολή της ταινίας Μαρία Κάλλας «Επιστολές και αναμνήσεις» στο πλαίσιο του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η δημιουργία των Τόμ Βολφ και Γιάννη Δημολίτσα βασίστηκε στην ομώνυμη παράσταση στην οποία πρωταγωνίστησε η Ιταλίδα ηθοποιός. Ανεβαίνοντας στη σκηνή πριν την προβολή της ταινίας, λαμπερή, χαμογελαστή και εμφανώς συγκινημένη από τις εκδηλώσεις θαυμασμού του κόσμου, η Μόνικα Μπελούτσι δεν παρέλειψε να εκφράσει την αγάπη της για την Ελλάδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Είμαι πραγματικά πολύ συγκινημένη. Σας ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση. Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα είναι βαθιά μέσα στην καρδιά μου. Το πρόγραμμα της Ιταλίδας ηθοποιού στο φεστιβάλ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την προβολή της εμβληματικής της ταινίας Μαλένα στο Ολύμπιον και εν συνεχεία τη βράβευσή της με τον Χρυσό Αλέξανδρο ως τιμόμενο πρόσωπο του φεστιβάλ.